Σε κινητοποίησεις και πιθανότατα στη διοργάνωση ενός μεγάλου συλλαλητηρίου ενάντια σε μια σειρά αποφάσεων, οι οποίες όπως τονίζουν πλήττουν ανεπανόρθωτα Τρομοκοζάνης αλλά και ολόκληρη τη Δυτική Μακεδονία, προσανατολίζονται πλέον φορείς της περιοχής που παρουσίασαν τις θέσεις τους σήμερα το μεσημέρι σε συνέντευξη τύπου στα γραφεία του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης. Οι φορείς αυτοί είναι μέχρι στιγμής ο Εμπορικός Σύλλογος, το Εργατικό Κέντρο, το Σωματείο Ιδιοκτητών Καφέ Μπαρ, το Σωματείο Εστιατορίων και ο Σύνδεσμος Ιδραυλικών. Ενώ, όπως ανέφερε ο βασικός συζητητής και πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Κοζάνης, Δημήτρης Αθανασιάδης, η συνέντευξη σήμερα αφορούσε σε φλέγοντα ζητήματα της περιοχής που έχουν να κάνουν με το μέλλον και τη γενικότερη περιφερειακή ανάπτυξη και την πρόοδό της. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκε στη συγχώνευση του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, που γράφεται και ακούγεται ως σενάριο στις εξελίξεις με το θέμα μετοχοποίησης ή ιδιωτικοποίησης της ΔΕΗ, στο θέμα που έχει ανακύψει με τα νοσοκομεία, στην ανυπαρξία, όπως είπε, σιδηροδρομικής σύνδεσης και την υποβάθμιση της αεροπορικής σύνδεσης, στην υποβάθμιση του πρώτου σώματος στρατού σε μεραρχία, αλλά και στον εκμηδενισμό, όπως σημείωσε, και την ανύπαρκτη προοπτική για το μέλλον στον αγροτικό τομέα. Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, με αποκορύφωμα την πρωτιά στην ανεργία σε πανελλαδικό επίπεδο, αφού γνωρίζουμε πολύ καλά όλοι μας ότι προσεγγίζει το 35% σε πραγματικό πληθυσμό, βρισκόμαστε στη δυστάριστη θέση να προβληματιζόμαστε για το τι μέλη γενέστε για την περιοχή μας. Ας μην ξεχνάμε ότι όλα τα παραπάνω που αναφέραμε αποτέλεσαν τους βασικότερους πυλώνες ανάπτυξης στα τελευταία 50 χρόνια στην περιοχή μας, την οποία βλέπουμε να απαξιώνεται το τελευταίο διάστημα, δημιουργώντας τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα και ανασφάλεια που θα μπορούσε ποτέ να φανταστούμε. Αναρωτιόμαστε για το τι πραγματικά η περιφέρεια, ο Δήμος, αλλά και οι βουλευτές του νομούς μας και τα πρωτοκλασσά τα στελέχη της κυβέρνησης και της αντιπολίτευσης, που κατάγονται από την περιοχή μας και οι οποίοι ζήτησαν την ψήφο μας, επιτρέπουν και ανέχονται όλες αυτές τις άδικες, άνισες και απαξιωτικές αποφάσεις που παίρνονται για την περιοχή μας. Κατά τη γνώμη μας, μπορούν να πιέσουν όχι μόνο με άρνηση, αλλά και με παρέτηση προκειμένου να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του οικονομικού πνεύμα της χώρας μας. Καλούμε λοιπόν όλους τους συμπολίτες μας να ευαισθητοποιηθούν και να συμμετέχουν ενεργά σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα πραγματοποιηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα, για τις οποίες βέβαια και θα ενημερωθούν, αφού θα προηγηθεί και σύσκεψη βέβαια με όλους τους άλλους φορείς της περιοχής μας για το σωστό συντονισμό της δράσης και της ενέργειας. Το δικό τους μήνυμα συμμετοχής σε ολόκληρη την τοπική κοινωνία στις επικείμενες κινητοποίησεις έστειλαν ο Χρήστος Φτάκας, πρόεδρος του Σωματείου Καφέ, Μπαρ και Καφέ Ζαχαροπλαστείων της περιοχής, καθώς και ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ιδραυλικών, Ιορδάνης Παπαδόπουλος. Καλούμε όλο τον κόσμο, όλους τους ανθρώπους της περιοχής μας, ιδιώτες, δημοσίους υπαλλήλους, ανέργους, να συμμετέχουν σε ένα συλλαλητήριο το οποίο θα ανακοινωθεί τις επόμενες μέρες, το οποίο αφορά την ανάπτυξη η οποία δεν υπάρχει στην περιοχή μας, την υποβάθμιση της περιοχής μας, και καλούμε όλους τους τοπικούς άρχοντες και τους βουλευτές μας να πάρουν πλέον όλο το θέμα στα χέρια τους και να δράσουν και να πετύχουν πραγματικά πράγματα τα οποία δεν επιτεύχθηκαν την τελευταία 50ετία στην περιοχή μας. Ενώ έχουμε και τρώμε όλη αυτή τη ρήπανση τα τελευταία 50 χρόνια, μέσα σε μια μέρα θα μας την πάρουν. Ενώ έχουμε τις δουλειές μας, έχουμε την πορεία μας όλα αυτά τα χρόνια, η οποία ήταν μια χαρά ανωδική, μέσα έναν χρόνο έχει σχεδόν εξαφανιστεί. Κλείσαν εκατοντάδες επιχειρήσεις, χάθηκαν αρκετές θέσεις εργασίας, χιλιάδες μπορούμε να πούμε, και βλέπουμε ότι το μέλλον είναι αβέβαιο. Πρέπει όλοι μαζί να έχουμε αλληλεγγύη, να ενωθούμε και να υποστηριχτούμε και να προχωρήσουμε μπροστά, να απαιτήσουμε και να κερδίσουμε. Ο σύνδεσμός μας, ο Σύνδεσμος Ιδραυλικών Νομού Κοζάνης, εκφράζει την έντονη δυσαρέσκειά του για τα γεγονότα των τελευταίων ημερών που αφορούν την εξέλιξη στον χώρο της ΔΕΗ. Μία εξέλιξη αρκετά δυσμενής για την περιοχή μας, που θα φέρει τον τόπο μας σε πολύ δύσκολη θέση, διότι η οικονομία του τόπου θα βρεθεί σε πολύ χειρότερη κατάσταση από αυτή που υπάρχει σήμερα. Δυστυχώς, ευτυχώς, η δραστηριότητα της ΔΕΗ αγγίζει όλους και ο αγώνας των εργαζομένων της ΔΕΗ πρέπει να είναι αγώνας όλων των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής. Αυτό που ζητάμε από την κυβέρνηση να επανεξετάσει το θέμα και να μπορέσει να κρατήσει, να μην προχωρήσει την ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ κατά 17%,